Λοιπόν, Μπουράνο Camping Beach Bar and More, να το πούμε ολόκληρο τον τίτλο. Ο κύριος Γιώρης λοιπόν θα μας ξεναγήσει στο camping που έχει, αλλά και στη συνέχεια στο beach bar. Βλέπω σκηνές, βλέπω κόσμο και θα ήθελα να μου πείτε, πρώτον, από πού είναι αυτός ο κόσμος? Δηλαδή είναι εγχώριος τουρισμός, είναι Έλληνες, είναι κάποιοι που έχουν έρθει από το εξωτερικό? Και βλέπω επίσης αποστάσεις μεταξύ των σκηνών, τουαλέτες και ντουζιέρες η κάθε σκηνή προσωπικές. Και μου είπατε πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξη ότι προσφέρεται και αντισηπτικά και κάποια πράγματα προστασίας του πελατών σας. Να ξεκινήσουμε με το εξής. Βρισκόμαστε στο κανάλι Πρεβέζης, στη μεγαλύτερη παραλία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον είναι δεδομένο ότι είναι και η πιο ασφαλής παραλία στην Ευρώπη. Σε έκταση πάνω από 30 χιλιόμετρα. Οι αποστάσεις στηρίχθηκαν πλήρως για να μπορέσουμε να δώσουμε στον καταναλωτή και στον πελάτη την αίσθηση ασφάλειας. Διατηρούμε αποστάσεις με ό,τι προβλέπεται από την κυβέρνηση, γιατί αυτό μπορούμε να κάνουμε. Πάντα δουλεύαμε κυρίως όλο το κανάλι Πρέβεζας και ο Μύτικας δούλευε κυρίως με οικογένειες. Ο τουρισμός απευθύνεται στον οικογενειακό τουρισμό και όχι τόσο πολύ στο βιομηχανικό μαζικό τουρισμό. Προς το παρόν δεν έχουμε κρατήσεις από κάτι από το εξωτερικό. Είμαστε γεμάτοι με Έλληνες κυρίως, και αυτό είναι που μας χαροποιεί, γιατί δίνουμε αυτό που ξανά είπα, δίνουμε στον μέσο Έλληνα και στον καταναλωτή την αίσθηση ασφάλειας. Πρόκειται για οικογένειες, μου είπατε, έτσι, και φαντάζομαι ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουν έρθει εδώ. Αλλά πόσο μάλλον φέτος, που αν και δύσκολα, βλέποντας τις εγκαταστάσεις, νιώθουν πιο ασφαλείς εδώ. Αυτό που παρακαλώ τους συνεργάτες μου επιχειρηματίες είναι να δώσουμε, το ξαναλέω, το αίσθημα ασφάλειας στον κόσμο. Γιατί έχουν τρομάξει, ο κόσμος έχει τρομάξει. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρήσουμε ό,τι προβλέπεται από την κυβέρνηση για κάτι καλύτερο. Ήταν δύσκολη χρονική περίοδος για εσάς, με δεδομένο και τα νέα μέτρα, τα αυστηρά μέτρα, έτσι, για την δουλειά σας, γιατί έχετε άμεση επαφή με τον κόσμο και υπάρχει και ο φόβος, όπως είπαμε και πριν. Ξέρετε τι γίνεται. Ο Έλληνας δεν κλείνεται σε καλούπια. Και αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε εμείς είναι τουλάχιστον να τηρούνται βασικά μέτρα, όπως είναι βασικά μέτρα υγιεινής, γάντια, μάσκες και αποστάσεις. Με βλέπετε χωρίς μάσκα αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι χιλιόμετρα μακριά από τον κόσμο. Αλλά αν κινηθείτε προς τον μπαρ, θα δείτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι φοράνε γάντια, φοράνε μάσκες. Τα προβλεπόμενα. Σε περίπτωση τώρα, ούμι γίνεται, το λέγαμε και πριν, την λήψη των πλάνων, δημιουργηθεί ή διαπιστωθεί το παραμικρό, ποιες είναι οι κινήσεις που θα κάνετε ή ποιες οδηγίες έχετε λάβει? Οι οδηγίες είναι ότι πρέπει να ενημερώσουμε άμεσα τις αρμόδιες αρχές και να γίνει μία δεύτερη, γιατί έχει γίνει, απολύμανση στο χώρο. Μαζική απολύμανση στο χώρο. Μου είπατε ότι έχει γίνει απολύμανση, έχει γίνει καθαρισμός, όλα τα προβλεπόμενα λοιπόν, και είσαστε πανέτοιμοι, έτσι, ούμι γέννητο, για οτιδήποτε. Από εδώ και πέρα, με δεδομένο ότι ήδη μπήκαμε στο καλοκαίρι, ο καιρός βέβαια δεν έχει βοηθήσει τόσο πολύ, θα ήθελα σε αυτούς που σας βλέπουν τώρα αυτή τη στιγμή να κάνετε ένα κάλεσμα. Είτε Έλληνες, αλλά και είτε ανθρώπους από το εξωτερικό, τους φίλους μας από το εξωτερικό. Ωραία. Θα επαναλάβω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη και πιο ασφαλής ακτή σε όλη την Ευρώπη. Το σύνθημα της Πρέβεζας για φέτος είναι Be safe, be free. Είναι και το σημαντικότερο, φαντάζομαι, που είπατε, έτσι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστούμε.